Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast των Table Heroes. Είμαι η Αθηνά και ας ξεκινήσουμε. Mm, ποιος πληκτρολογεί? Εγώ είμαι. <laughs> θε μη μην πληκτρολογείς και θε <laughs> Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Table Heroes, το podcast μας. Απόψε μαζί μας έχουμε ε, δύο καλεσμένους που έχουμε ξαναφέρει. Τον Άγγελο, Hello. Και τη Ιώτα! Καλησπέρα σε όλου. Λοιπόν, σήμερα λέμε να μιλήσουμε για το περιβόητο session 0. Τι είναι αυτό το session και τι μπορούμε να κάνουμε για να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο και να έχουμε και την πιο θετική ατμόσφαιρα που μπορούμε στην ομάδα μας και στο παιχνίδι στη συνέχεια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη Ιώτα. Πε μας λίγα λόγια για το τι είναι το session 0. Session Zero είναι αυτό που λέει και το όνομά του. Το session που θα παίξει αφού έχεις ε, γνωστοποιήσει στους παίκτες σου το campaign, τις λεπτομέρειες ιστορίες κλπ. και αφού έχουν φτιάξει και τους χαρακτήρες τους έτσι ώστε να, ας πούμε, κόψουμε φάσεις. Και να πούμε και λίγο ίσως ε, στο πνεύμα του του, του του τι θα είναι το campaign να πάρουν ίσως και μια ιδέα επέκταση, που βέβαια μπορεί να είναι και διαφορετικό για τον καθένα, έτσι. Για σένα τι είναι, Άγγελε, το Session ε, νομίζω μια συμφωνία πάνω κάτω που κάνουμε όλοι μεταξύ μα του παιδί μου. Κάνουμε establish πράγματα που θα είναι πάντα active στο campaign. Λέμε αυτό, αυτό, αυτό. Το λέει ο καθένας για το χαρακτήρα του μερικά πράγματα και συμφωνούμε ε, στο πώς θα πάει η πορεία του παιχνιδιού, όχι της ιστορίας του παιχνιδιού του καθεαυτού. Τέλεια. Α, και για μένα μπορεί να είναι και κάτι και λίγο πιο απλό, όπως απλά το να πεις ποιο θα είναι το θέμα, η θυματολογία, τι να περιμένουν γενικά, ας πούμε, οι παίκτες από σένα, πώς είναι τα, τα παιχνίδια σου σαν, σαν DM, ας πούμε, και να γνωρίσεις και λίγο τους παίκτες. Ε, μπορεί κάποιο να μην τους ξέρει, ή μπορεί κάποιο να μην γνωρίζουν το μεταξύ τους. Είναι μια καλή ε, ευκαιρία, νομίζω, για να, να θέσεις την ατμόσφαιρα, ας πούμε, που θέλεις να έχεις ένα παιχνίδι. Ναι, ναι. Και μιλόντας... Τέλεια. Και μιλώντας για ατμόσφαιρα, ε, Άγγελε, πες μας πώς πιστεύεις ότι μπορείς να δημιουργήσεις σε μια ομάδα, ειδικά σε μια καινούρια ομάδα, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με, με το Session Zero. Σε μια καινούρια ομάδα, εννοούμε δεν γνωρίζετε το πάρτι μεταξύ του ή είναι, ναι, είναι newbies που λέμε. Ε, ας, ας, πιάσουμε και τα δύο, γιατί όχι. Ε, Α πιάσουμε το να είναι όλοι νιούμπι στην αρχή και μετά το αν είναι καινούργιοι παίκτε. και να μην ξέρει ε, συμπεριφορέ που έχει ο καθένα και το πώ είναι ο καθένα. Όχι, okay. το νιούμπι νομίζω είναι εύκολο γιατί αρκεί να του πορώσει λίγο. Και άμα προωθούν λίγο, ρε παιδί μου, νομίζω στα καπάκια ξεχτίζεται η χημεία αυτή που ψάχνει. Τώρα, άμα είναι άγνωστη, γενικά πρέπει να κάνει establishment μερικά πράγματα για μένα. Πρέπει να πει ότι. Ε, δεν θέλω, ξέρω εγώ, ε, άσχημη μεταξύ σα, δεν θέλω, ξέρω εγώ, να βρίζεστε, δεν θέλω, ξέρεις, πράγματα που δεν θα έκανε με την παρέα σου, δεν θα τα κάνεις και στο παιχνίδι. Και να mm. έχεις τη δικαιολογία του χαρακτήρα που θα έκανε αυτό. αυτό. Mm. Είναι κάτι αντίστοιχο και για σένα, Γιώτα, η... το πώς δημιουργείς την ατμόσφαιρα. Σίγουρα, αλλά, ε, συμφωνώ όμως, και από αλλά... Ε, στο Season Zero συγκεκριμένα, Γι' αυτό και απάντησα έτσι προηγουμένω. Επειδή εγώ είμαι ένα άτομο που δένεται με του χαρακτήρε του και άπαξ και δεθεί, θέλει να του δει να κάνουν πράγματα, επιφυλάσσομαι λίγο στο να του πορώσω. Γιατί αν μου γίνει το κάποιο δεν συμφωνεί με του κανόνε που θα θέσω ή για τον οποιονδήποτε, λόγο δεν θέλει να συνεχίσει. Αρκετά άτομα που έχω γνωρίσει αισθάνονται μια, μια, μια πίκρα, μου, που αφήσαν έναν χαρακτήρα που είχαν τόσε βλέψει γι' αυτόν και δεν τον συνέχισαν. Ναι, οπότε, το, το πάω λίγο πιο, ας πούμε, πιο γενικά, πιο στην ατμόσφαιρα, να θα μιλήσουμε και λίγο προφανώς ακόμη καλύτερα θα μιλήσουμε καθώς φτιάχνουμε τους χαρακτήρες μας. οπότε δεν μιλάς δηλαδή ας πούμε, για background χαρακτήρων και για λεπτομέρειες για το τι έχει φέρει ο καθένας στο τραπέζι εκεί. Ε. Προτιμώ αυτό να γίνει στο πρώτο session, στην αρχή του πρώτου session. Mm. Και μιλήσαμε προηγουμένω και για τη δημιουργία. να, να κόψουμε συμπεριφορέ, μάλλον έτσι το είπαμε. Δηλαδή, κάποιε αρνητικέ συμπεριφορέ που μπορεί να δει αργότερα στο παιχνίδι, ε, να μπουν κάποια, κάποια ασφαλή όρια, α πούμε, για να διατηρηθεί μια θετική ατμόσφαιρα πάντα. Θεωρείτε. και οι δυο σα έτσι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Θεωρείτε ότι είναι καλό να υπάρχουν κανόνε οι οποίοι είναι σεταρισμένοι, γραμμένοι σε εισαγωγικά ή τους οποίους να θέσεις εξαρχή, εξ αρχής, ας πούμε, με αυστηρότητα ή μπορεί να είναι και μια άτυπη συμφωνία μεταξύ DM και παίκτη. Ωραία, θεωρώ ότι μπορεί να είναι και τα δύο, ανάλογα το DM και ανάλογα το πάρτι. Ε, ακόμη και εγώ που είμαι το είδος του GM που θα κάνει απλά ένα σεσιονάκι ζήρο like να γνωριστούμε με τη μορφή αράζουμε κιόλα. Ε, Κάποιε φορέ έχει χρειαστεί να θέσω μπαμ, ορίστε, στο τραπέζι, κανόνε. Αυτή είναι, παρακαλώ, ακολουθήστε τους. Οπότε φαντάζομαι ότι επαφίεται στην ε, περίσταση. Πράτησε αναλόγω, α πούμε. Σωστά. Και σε ποιε περιπτώσει, α πούμε, έχεις ε, αυτή την εμπιστοσύνη στους παίκτε ώστε να το αφήσει στην κρίση τους και στην κρίση του DM. Ε, όταν γνωριζόμαστε προφανώ ε, περισσότερο. Mm. Και βασικά, όταν γνωριζόμαστε περισσότερο, και το άλλο άκρο, όταν δεν του ξέρω καθόλου. Γιατί τότε θα τρέξω περιπέτειε οι, οι οποίε είναι ειδικά σχεδιασμένε γι' αυτό. Οπότε ίσω νιώθω λίγο πιο ασφαλή από αυτή τη ε, μεριά. Α, δηλαδή η ίδια η περιπέτεια σε εμποδίζει από το να γίνουν ε, ε, κάποια ακραία πράγματα, θεωρεί. Σωστά, και αυτό το σκέφτηκα μόλι. Ότι δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ τέτοιε ε, συμφωνίες, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε μορφή, έτσι, ε, στις ε, περιπέτειες που είναι για να εισάγουν άτομα στο χόμπι. Συμφωνώ με αυτό. Αυτό mm -hmm. ήθελα να το πω και εγώ αυτό, ότι άμα δεν γνωρίζεις τόσο καλά το party, παιδί μου, δεν θα πας σε κάτι homebrew προσωπικό που έχει γράψει εσύ. Νομίζω θα πας σε κάτι έτοιμο, ένα starter box, ένα γνωστό campaign ήδη, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν. Mm -hmm. Και Άγγελ, εσύ δηλαδή λες ότι καινούριου παίκτε το αφήνει σε μία εμπιστοσύνη λίγο αόριστο, σε, σε, στην εμπιστοσύνη μεταξύ, ε, που έχει εσύ στου παίκτε και οι παίκτε σε σένα και μεταξύ του οι παίκτε. Και αν είναι καινούργιο νιούμπι, δηλαδή το πάρτι, ε, θα χρησιμοποιήσει μία εισαγωγική περιπέτεια που είναι κατασκευασμένη ώστε να είναι μία ασφαλή πορεία για αυτού. Και μετά, αν είναι άτομα τα οποία ξέρει ότι παίζουν καιρό, αλλά δεν γνωρίζονται μεταξύ του, εκεί θα θέσει πιο αυστηρού κανόνε, ίσω. Ναι, ναι. Γιατί εντάξει, δεν ξέρει και τι δυναμικέ των ανθρώπων ποτέ έτσι. Δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, δύο τελείω αντίθετοι άνθρωποι που δεν γνωρίζονται καλά να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να παίξουν και νομίζω όλοι ξέρουν πώ θα καταλήξει αυτό. Με... Έχω κάτσει τα τραπέζια, Και αυτό με κάνει και αναρωτιέμαι. Είναι άραγε αυτέ οι περίεργε συμπεριφορέ κάτι που αναπτύσσεται κάποιο με τον καιρό που παίζει, είναι κάτι που αναπτύσσεται με τον καιρό ή είναι κάτι που άραγε να υπάρχει από την αρχή σε κάποιο χαρακτήριο. Θα αρχές. μπορούσε, νομίζω. Ε, νομίζω πέφτει στο τρυπάκι του, powerhouse, δηλαδή ότι μπορεί να μπει στο τρυπάκι. Αυτός, αυτός είναι συνήθως ο άνθρωπος που μπει στο του leader, θα μπει στο τρυπάκι του μιλάω εγώ τώρα, του σταμάτα, σε να μιλήσω εγώ και το θέλει να κάνει outplay του άλλου. Αυτό νομίζω είναι. Και πρέπει να το κάνει να, να, να πει, ρε παιδί μου, στην αρχή ότι ξέρετε κάτι, δεν υπά... είστε όλοι πρωταγωνιστέ. Κυριολεκτικά φτιάχνω την ιστορία για εσά. Οπότε. Be chill, mm. Να μιλήσουμε και λίγο για ε, κάποιες κάποιε από αυτέ τι συμπεριφορέ που μπορεί κάποιο να δει στο τραπέζι. Α πούμε, ε, έχουμε το χαρτάκι slash το ψήφιρο. Δηλαδή, όταν κάποιος διακόπτει το RP ή το παιχνίδι για να ψιθυρίσει κάτι στο DM ή μπορεί να, να δίνει αυτό χαρτάκια στο DM, ας πούμε, στη μέση του παιχνιδιού. Το έχει συναντήσει ποτέ αυτό, Άγγελε. Ε, ναι. Ε, και σαν DM εγώ θα το αφήσω, ρε παιδί, αμα γίνει... Ε, άμα μου στείλει ένα μήνυμα ότι θέλω να κάνω αυτό. Τέλος. Δε. Άμα αρχίσει να γίνεται πολύ, θα το κάνω shutdown σαν DM. Δηλαδή θα πω δεν σε ακούει ο Τόνι Πισεκτό να μιλήσει, δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να στείλει message το. ή θα πάρω το χαρτάκι και θα το αφήσω επίτηδε κάτω. Με έναν ομαλό τρόπο, α πούμε, χωρί να προσβάλλει τον άλλον, να του εξηγήσει ότι ναι. ε, χρειάζεται παραπάνω ομαδικότητα, α πούμε. Ναι, ναι. Ε, Για όταν αν θέλεις να μας πεις, ποιες είναι οι καλές συμπεριφορές που ας πούμε, θέλεις να ενθαρρύνεις σε ένα session zero ας πούμε. Πε μα δύο παραδείγματα από καλέ περιφορέ. Ε, λατρεύω του παίκτε που δίνουν πάσα. Του αγαπώ. Αισθάνομαι ε, ότι ξεσκυταζόμαστε και ξέρουμε ότι κάνουμε ένα στη μέρα του άλλου πιο χαρούμενοι, πιο εύκολη, πιο διασκεδαστικοί. Ε, Π.χ. Mm. αυτό που πάντα θα κάνει το κομμάτι του ο χαρακτήρα και ωραία έτσι και θα έχει το spotlight του και μετά θα πετάξει απευθεία μπάλα στον άλλον. Δεν θα τα αφήσει έτσι. Μ' αρέσει πάρα mm. πολύ αυτό. Όπως... Ένα παράδειγμα... Ε... Ένα παράδειγμα, ας πούμε... όταν κάνουν αρπή με έναν πολύ σημαντικό NPC. Ή όταν κάνουν αρπή μεταξύ τους στο πάρτι... και βάζουν και το άλλο άτομο στην παρέα... από το οποίο εκείνη τη στιγμή μπορεί, ξέρεις, real life, να έστρεπε το σιγάρο του. και τέτοιο. Και να μη συμμετείχε. Mm. Και να έχει απλά κάνει λίγο στην άκρη. ή να είναι οι παίκτε όπω λέγατε και στα άλλα podcast. Οι παίκτε wallflowers. Ναι, ναι. Εγώ το επικροτώ πάρα πολύ αυτό. Δίνω και inspiration συνήθως όταν γίνεται. Έτσι. <laughs> όταν υπάρχει συνεργατικότητα δηλαδή και μεταξύ των παιχτών Δηλαδή να, όλοι να έχουν τα, αυτά τα 15 λεπτά τη δόξα του, α πούμε. Στο, Ω, ξε, στο ξέρεις παιχνίδι. τι. Με βοηθάει σαν αφηγητή γιατί καταλαβαίνουν έτσι ότι it's about them. Mm. Δηλαδή, όταν ξέρω εγώ, θα γίνει το exposition για το quest, για το personal quest ενό από το, τους τέσσερις έστω mm -hmm. και χωθούν όλοι ξέρω για να τον βοηθήσουν επειδή είναι... νιώθουν σαν μονάδα, νιώθουν σαν πάρτιρ παιδί μου αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ το βλέπω. Άρα λοιπόν Βέτε. είναι καλύτερο σίγουρα από το να μιλάς και να επικοινωνήσεις ως παίκτη με τον DM, είναι πολύ καλύτερο να το κάνεις μέσω του πάρτι σου. Ναι, εννοείται. Ναι, να δημιουργεί καλύτερη συμπεριφορά. Ε, mm. έχουμε... Πες μας και εσύ, Άγγελε, κάποια mm. άλλη συμπεριφορά που μπορεί να ενθαρρύνεις μέσα σε ένα παιχνίδι, να πούμε και κάποια θετικά πράγματα. Το back down. Θα, θα κάνω back down. Ε, ένας πέχτης, ε, εγώ σαν παίχτης, είμαι ο παίχτης που θα τρέξει, θα, θα, είναι intense, θα κυνηγεί στην ιστορία από τα μαλλιά. Ε, Κοιτάξτε, και είναι και άλλοι παίχτε, αυτό που λέγαμε πριν, τα Wallflowers που δεν θα το. Όταν κάνει back down σαν τέτοιο παίχτη και ουσιαστικά μέσα σε πολλά εισαγωγικά σπρώξ τον παίχτη να. τον άλλο παίχτη που δεν μιλάει τόσο να, να μπει αυτό στο spotlight. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το. Δεν με νοιάζει, ξέρω εγώ. Είμαστε όλοι ένα. Ε, πάρω το για σένα. Ωραία, λοιπόν. Ε, να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω για το τι είναι το PRP. Oh god. μας τι είναι το PRP. Ξέχασα να μεταξύ τι σημαίνει επιλέξη. Player personal RP. Personal role play, ναι. Λοιπόν, ωραία. Ας πούμε ένα πολύ βασικό κανόνα δικό μου. Ο DM, άμα θέλει, θα σου κάνει PRP. Εσύ, όχι. Ναι. Yep. Να μην τραβάς, δηλαδή εσύ το DM, α πούμε, μακριά oh, από Όχι, τους δεν άλλους. θα τραβήξει το DM μακριά από του άλλου. Δεν θα δώσει χαρτάκια στο DM. Ε, θα το δεχτώ. Αν ξαφνικά δω τον άλλον και λάμψει το πρόσωπό του, ξέρω εγώ, και έχει μια ιδέα, άρα ξέρω εγώ, και αθόρμητα εντελώ μία φορά μου πει το τάδε ή μου πει σε παρακαλώ, πάρε αυτό το χαρτάκι. Θα πω εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να υπάρχει ένα μάγκετ εδώ πέρα. Μπορεί να το αξιοποιήσουμε κάπω, οκ. Okay. Αλλά αυτό μία φορά. Αν αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια, νομίζω κάνει τη σειρά το παιχνίδι πάρα πολύ. Ναι, 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 φουλ. Mm -hmm. και, και, και... Και, την... και χτίζει και υποψίες in-character και out-of-character στο πάρτι. Ότι κάτι κρύβει, ας πούμε, ο παίκτης ναι, 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 ναι. ή η χαρακτηρα από τους υπόλοιπους. Ναι. ναι. Mm -hmm. ε, πέρα από το, αυτό το PRP, το χαρτάκι και τα λοιπά, και ότι ε, πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα στους παίκτες, ας πούμε και όχι ε, παίκτη, η, η σχέση παίκτη με GM, ας πούμε, αλλά η σχέση παίκτη με άλλους παίκτες. Ε, πώς κάνουμε, λοιπόν, shutdown το uh, PRP? In character, από παίκτη σε παίκτη, δηλαδή, πώς θα σταματήσει το PRP, είναι ότι όταν το party, ας πούμε, ρε παιδί μου, βλέπει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα να φεύγει και να μιλάει με NPCs ή να είναι secretive about it, όλο το party να συνομωτήσει εναντίον του και να είναι secretive εναντίον του. Θα καταλάβει ότι αυτό που κάνεις μας το γαμάει. Mm -hmm. Εσύ μιλάς δηλαδή για συμπεριφορά η οποία μπορεί να υπάρξει και μέσα στο παιχνίδι έτσι Δηλαδή ναι, 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 ναι. Ένας, ένας, παίκτης να παίρνει πάντα το δρόμο του Να μιλάει με τον ένα, να μιλάει με τον άλλο Χωρίς να συμπεριλαμβάνει τους υπόλοιπους ας πούμε σε αυτό έτσι. Εγώ αυτό το είχα κάνει ε, σε ένα πάρτι Ένας χαρακτήρας έπαιζε Warlock Ξέραμε ότι είναι Evil ε, Και έκανε κάθε, κάθε session να έφευγε ένα κοστούλο τον DM Και... ήταν το Chained God τέλος πάντων ο χαρακτήρας και εγώ έστειλε ένα familiar σαν wizard με μια αλυσίδα να κάτσει στον νόμο του. Mm. Και αυτό νόμιζε ότι το έστειλε ο Θεό του και πέντε σενάρια, όλα το πάρτι ήξερα ακριβώ τι κάνει αυτό. Και όταν του είπα, εντάξει, okay, θα το γραμμίσουμε το τέλο. Ήμασταν όλοι σε φάση, δεν μα αρέσει το που γίνεται, θα το κάνουμε αυτό για να μάθει. Και από τότε δεν ξανά έγινε πιο RP στο τραπέζι ποτέ. <laughs> 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 δηλαδή ήταν συνεργατικό και, και του πάρτι <laughs> και <laughs> του GM να το κόψει αυτό. Ναι. <laughs> ναι. <laughs> Ωραίο. Ωραίο. Πολύ πλάκα. Άρα εσύ λες, να βρει τρόπο να το κόψει μέσα στο παιχνίδι με το αρπίσου σου για να μην σπάσει και αυτό που λέμε το immersion, το ξέρεις, ναι, μέσα στη ζώνη ας πούμε, του παιχνιδιού, <laughs> να μην το σπάσει αυτό με ε, κουβέντες κουβέντε και που μπορεί να δημιουργήσουν άσχημη α... ατμόσφαιρα. Ναι. Mm. Έχει εσύ κάποιο παράδειγμα από ε, αντίστοιχο, αντίστοιχο περιστατικό για που σου έχει τύχει ποτέ. Ε, παράδειγμα από αντίστοιχο περιστατικό, εντάξει, δεν θα το αναφέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα, ας πούμε, χρειάζεται ευγένεια, γιατί ε, το συγκεκριμένο περιστατικό πήγε και εκτός ε, του παιχνιδιού, οπότε δεν γινόταν, δυστυχώς, να λυθεί με τα χαριτωμένα πράγματα που έκανε ο GM μέσα, γιατί έκανε, έκανε απόπειρε να το λύσει, όντω με αρπή. Αλλά, δυστυχώς, επειδή επέμενε... Τελικά η απλή ευγένεια και το να το αγνοείς ευγενικά όμως, όχι shutdown, είναι αυτό που θα κάνει τον άλλο στο τέλος να βαρεθεί και να δει ότι ξέρεις, τι έτσι δεν πετυχαίνω κάτι, θα το σταματήσω. Mm. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που λες. Δηλαδή το να ε, αντιμετωπίζεις πάντα τον παίκτη και ε, την κατάσταση γενικότερα και το τραπέζι σου με ευγένεια. Δηλαδή δεν χρειάζεται άσχημη γλώσσα ή οτιδήποτε τέτοιο για να, περάσει περάσεις ένα μήνυμα, έτσι, ούτε α, κάποια ακραία πούμε, συμπεριφορά. Με πολύ ευγενικό τρόπο μπορούμε να συνεννοηθούμε, δηλαδή οι άνθρωποι είμαστε κάποιε φορέ. Ναι, ακριβώ. <laughs> Καταρχά, για ποιο λόγο το κάνει αυτό το άτομο αυτό, είτε επειδή είναι υπερβολικά ενθουσιώδε και δεν μπορεί να συγκρατηθεί και εκείνη τη στιγμή είναι απλά θολωμένο και Α, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε αυτό. Είτε μία στις χίλιες πιστεύω εγώ θα το κάνει με κακή πρόθεση και σε αυτή την περίπτωση θα του δώσει στροφή άμα φερθείς και εσύ άσχημα. Ακριβώς δεν το κάνει ο παίκτη αυτό, η, η, αυτή τη συμπεριφορά κάποιο επειδή α, είναι κακός παίκτη. Το κάνει επειδή δεν το καταλαβαίνει πιθανόν ή επειδή είναι πολύ ενθουσιώδης και δεν κατάλαβε τι έκανε. Οπότε για ποιο λόγο να, να μιλήσεις πούμε, με άσχημο τρόπο ή να τσαντιστήσεις κτλ. Απλά το διαχειρίζεσαι φαντάζομαι. Ναι. Το πρόβλημα θα ήταν να το καταλαβαίνει και να το κάνει αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που άμα τους μιλήσεις με ευγένεια και τους πείσεις... Ναι. <laughs> Αλλά θα είναι πολύ σπάνιο να το βρεις. Ναι, Σας ισχύει ότι είναι σπάνιο. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις νομίζω μια απλή κουβέντα και λίγο κάποιες υποδείξεις μέσα από το RP νομίζω μπορούν να το κόψουν. Ε, ας μιλήσουμε λίγο, ε, για κάποιους κανόνες που θέτεις σε αυτό το session. Ε, Άγγελε, μας έχεις μιλήσει, μου έχεις μιλήσει δηλαδή εμένα γενικότερα, για το red rule και το black rule. Ναι, ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί setting stones, stone σε εισαγωγικά κανόνες, οι οποίοι δεν θα πρέπει να παραβαίνεις για κανένα λόγο μέσα ένα παιχνίδι. Ε, ωραία. Ε, βασικά αυτό, στο session zero μου θα πούμε όλοι μαζί ότι υπάρχει το Red Rule και το Black Rule. Το Red Rule είναι ότι player to player δεν μπορεί κάποιος από το party να κοκοποιήσει κάπως αλλιώς κάποιο άλλο party member ε, χωρίς τη συγκατάθεσή του, ας πούμε. Mm -hmm. Και το Black Rule είναι ότι δεν μπορεί ένα party member να σκοτώσει ένα άλλο party member όταν κοιμάται, ας πούμε, επειδή μπορεί, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Mm. Δηλαδή να μην υπάρχουν αρνητικές και κακοποιητικές συμπεριφορές ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, από παίκτη με παίκτη. Ε, και αν υπάρχει κάτι που μπορείς να απαγορεύσεις γενικότερα να κάνουν οι παίκτες σου, κάτι πάρα πολύ evil μέσα σε κάποιον NPC ή σε ένα περιβάλλον στο παιχνίδι, Υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ε, όχι, σε NPC δεν το απαγορεύω. Αλλά θα δουν ναι, τι συνέπειε τη πράξη. Δηλαδή σίγουρα ότι άμα γίνει κάτι πολύ άσχημο, που μπορεί να μην έχει και νόημα να γίνει τόσο με τόσο άσχημο τρόπο, ε, θα έχει συνέπειες η πράξη. Mm. Σίγουρα. Του χρησιμοποιεί σε αυτούς του κανόνε ή με κάποιο άλλο όνομα, δεν ξέρω. Ε, Μόλι βρήκα έναν κανόνα να θέσω από εδώ και πέρα. Ε, το ρέντρου του Άγγελου μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα γιατί ε, απλά δεν είχε τύχει σαν, ε, σαν ιδέα ποτέ σε κανένα πάρτι μου. Αλλά μου φαίνεται θα το θέσω γιατί πραγματικά δεν θα ήθελα να τύχει. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα ε, θα τα επέτρεπα. Γιατί εμένα το βασικό μου είναι consent, βασικά. Ωραία, mm. <laughs> Φάσα, για να, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω γι' <laughs> αυτό. Ε, βασικά, δύο είναι τα βασικά μου, που νομίζω είναι ομπρέλα για τα πάντα. Μην λέτε πράγματα στο GM που διακόπτουν τη ροή και consent. Mm. Ναι, το ένα θέλω. για να μπορέσει να κυλήσει το παιχνίδι κανονικά, για να τα βρούμε όλα, ρε παιδί μου έτσι. Mm. Και το άλλο είναι γιατί μέσω αυτού πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να παιχτεί το οτιδήποτε. Mm. Π.χ. αυτό που είπε ο Άγγελο, του το Death, Black Rule. Εγώ θα το έκανα. Σε, σε ένα θεαματικό session, α πούμε, που θα ήταν το τέλο ε, κάποιου campaign πριν περάσουμε στο επόμενο ή κάτι τέτοιο. Εφόσον έχουν συμφωνήσει οι ότι θέλουν να δώσουν ένα τέτοιο τέλο στο χαρακτήρα του, τέλειο. Αυτό λέω, αυτό ρε, ότι το black rule είναι ότι άμα δεν έχουν συμφωνήσει. Ναι. Δηλαδή ναι. σου λέω ότι κοιμάζω το party member και πάω και τον σκοτώνω. Καλά, εντάξει, σχρώω. Αυτό, yeah. δηλαδή εντάξει, είσαι, φύγε. Ναι. <laughs> ναι, άρα δηλαδή όλα έχουν να κάνουν στο κάτω-κάτω της γραφής με αυτή την, uh, τη συνένεση την περιβόητη. Εννοείται, ναι. Τι είναι για εσάς η συνένεση σε ένα, σε ένα παιχνίδι. Για μένα, να σας πω τίποτα για μένα ρε δεν ξέρω πως βοηθήσω. Ε, ότι για μένα όλα επιτρέπονται εφόσον κάποιο, εφόσον όλο το πάρτι έχει συμφωνήσει σε αυτά τα πράγματα και εφόσον δεν βλάπτει κάποιον με το να εξερευνήσει κάποιες καταστάσεις. Ε, νομίζω που εφόσον υπάρχει συνένεση από όλο το τραπέζι για κάτι. Ε, Ας πούμε να υπάρχει πάρα πολύ α, gore που λένε. Π.χ. Να, να, περιγρα... να υπάρχει περιγραφικότητα να παίζει κάποιο dark fantasy campaign και να υπάρχει περιγραφικότητα στο ε, τι βλέπουν οι χαρακτήρες ας πούμε τι, με τι έρχονται αντιμέτωποι. Ε, κάποιοι παίκτες μπορεί να μην το θέλουν αυτό το πράγμα αλλά π.χ. αν όλοι συνενέσουν ότι α, είμαι ok με αυτό νομίζω δεν υπάρχει κάτι κακό στο να, στο ναι, να, να γίνει. Συμφωνείτε, είναι κάτι αντίστοιχο για εσάς η συνένεση, ας πούμε, και πόσο σημαντική είναι. Ε, ναι, εγώ συμφωνώ full με αυτό. Δηλαδή, όταν πίσω ότι ρε παιδί μου θα παίξεις ένα dark fantasy political intrigue σενάριο, τυχαία <coughs> το είπα, ε, <coughs> και εξηγείς τους παίρτες πάνω κάτω πώς είναι ο κόσμος, δηλαδή μα παίζεις έναν κόσμο σάπιο στη βάση του, και είναι όλοι ok with it, μπορείς να κάνεις τις γκόρι περιγραφέ σου και τις ε, dark περιγραφέ σου. Αν τώρα δεις εκεί ότι κάποιος που ε, δεν νιώθει άνετα ή τέλος πάντων θέλει να σταματήσει ξέρω αυτό το συζητά και σαν DM ή το κάνεις ένα round down ε, ή ε, προσπαθείς ξέρω εγώ να είσαι πιο ε, λιγότερο περιγραφικός λέγοντα ότι βλέπετε αυτό και δεν περιγράφεις, συνεχίζεις να περιγράφεις Δηλαδή ακόμα και αν έχεις κάνει το session zero σαν DM Και ακόμα και αν οι παίκτε έχουν συνενέσει σε ε, ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, ότι είναι ΟΚ okay με κάποιες καταστάσεις και πάλι πρέπει να έχει στο νου σου καθ' όλη τη διάρκεια αν αλλάξει κάτι. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι σίγουρα. Τι είναι για σένα, Γιώτα, η συνένεση σε ένα παιχνίδι, πάντα με κάλυψαν οι συνάδελφοι, οι προλαλήσαντε. <laughs> πραγματικά πως, ε, νομίζω πάει στην ευγένεια που είπαμε πιο πριν, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει η συνένεση. Και δεν υπάρχει κανένα λόγο εκεί πέρα να πει ο GM, μα γιατί, αφού τα είχαμε συζητήσει και τέτοια. Όχι. Βλέποντα και κάνοντα, ή οκει okay, αποφασίζει να το κάνει down, ή το συζητάτε και βρίσκεται κάποια άλλη λύση. Ακριβώ, ναι. Α, 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 αλλάζει η συνένεση. Δηλαδή, συνενεί σε κάτι και μπορεί αυτό που θα συναντήσει να μην είναι αυτό που νόμιζε και να την τραβήξει τη συνένεσή σου. Εκεί πρέπει όλο το τραπέζι να σεβαστεί ότι. Π.χ. μπορεί να έχουν συνενέσει οι παίκτε ε, mm. ότι. Α, επιτρέπουμε το, το να σκοτώσει ένα παίκτη άλλο παίκτη. Και μετά να πάει κάποιο όντω να, να ε, δολιοπλοκεί, πούμε, να σκοτώσει το χαρακτήρα σου. Και εσύ να αποφασίσει, Όχι, τελικά τον έχω αγαπήσει αυτό το χαρακτήρα. Δεν θέλω να γίνει αυτό, α πούμε. Εκεί για μένα πρέπει όλο το τραπέζι να σεβαστεί, ότι έστω ένα μέλο δεν συνενεί, α πούμε, σε αυτό. Παράδειγμα. Έχω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Αθηνά <laughs> δεν ξέρω αν το θυμάσαι, σε ένα σενάριο που παίζαμε. Που ένα χαρακτήρα είχε κάνει deal με τον Big Bad, το τέλο πάντων. Και νομίζω έγινε to Vampire. Ναι, έγινε Tennessee Vampire. Oh, ναι και όλο το ήταν σε φάση ok θα it's your time to go ναι. Okay, το, πάρτι part, το party όντως τον σκότωσε ε, και ήταν αφηγηματικά ωραίο και σαν σκηνή ήταν ωραίο και ο χαρακτήρας μετά, ο, το παίκτη δεν είχε θέμα και έφερε καινούργιο χαρακτήρα δηλαδή έτσι δεν υπάρχει θέμα για μένα ε, στεναχωρήθηκε λίγο για το χαρακτήρα όμως ίσως έπρεπε, ίσως έπρεπε, να το είχαμε σεβαστεί λίγο παραπάνω κι εμείς <σχελίξε> <σχελίξε> εντάξει λογικό <σχελίξε> να στεναχωρήσει το χαρακτήρα Mm. Είναι καλή η αυτοκριτική να κοιτάμε πάντα και εμείς αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά όπως θα έπρεπε ας πούμε. <laughs> αν γινόταν σήμερα αυτό θα είχα κάνει παραπάνω ερωτήσεις στον παίκτη νομίζω πριν γίνει το κακό. <laughs> Πάντως ε, μου δίνει πάσα αυτό για το... την άλλη έκφανση πούμε, του κονσέντ που θεωρώ απαραίτητη στο τραπέζι, ε, μη μιλά σε μένα, μιλά στο συμπέκτη σου, αν θες κατι Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή, είδε, εννοείται mm -hmm. ότι βάζουμε σε όλα αυτά που λέμε, δηλαδή βάζουμε στο GM πολύ την υπόσταση του μπαμπάκα. Αυτό και πέρα όντως, πέρα, πέρα, ναι. <laughs> μπαίνει πραγματικά, πέφτει πολύ βάρος στους, στους ώμους του. Αλλά όταν θες κάτι από το άλλο party member, θα το πεις στο άλλο party member. Δεν θα γυρίσεις να με κοιτάξεις με κουταβίσια ματάκια να σε αφήσω να το κάνεις. Ναι. ναι. Και είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ελαφρύνει πάρα πολύ τη δουλειά του GM. Όσο πιο πολύ ευθύνη παίρνει ο παίκτη στα χέρια του, όσο πιο υπεύθυνο και όριμο είναι για τι πράξει του, όσο πιο συνεργατικό είναι με του άλλου παίκτε και ευγενικό και επικοινωνιακό και όλο το πακέτο. Παίρνει πάρα πολύ μεγάλο βάρο από τον DM αυτό το πράγμα. Αυτό που λες, Διότι να μην είναι μπαμπάκα, να μην σε κοιτάει όλη την ώρα, α πούμε. Εγώ, α πούμε, πολλέ φορέ μπορεί να φύγω από το τραπέζι και να του πω: Οκ, okay, φτιάξε το σχέδιό σα, παίξτε να πάω για ένα τσιγάρο έξω, να κλείσει την πόρτα και να μπω στο campaign, Έχουν, έχουν κάνει σχέδιο οι άλλοι, να μην ξέρω τι γίνεται. Mm. είναι δε... και να είναι δεμένη σαν ομάδα αυτή, να μην κάνουν ξέρω, του big bad του πολεμήσου σε λίγο. Ναι, μπράβο. Όταν συνεργάζονται στρατηγικά για κάτι, όταν λύνουν ένα γρίφο, α πούμε. Ναι, ναι, είναι ναι. πολύ ωραίο να έχει εμπιστοσύνη στο πάρτι σου ότι δεν θα το ξεσκίσουν, α πούμε. Ότι θα... Ναι, 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 Είναι τόσο ωραίο αυτό. Και σαν παίκτρια μου αρέσει πάρα πολύ και σαν GM. Που... να επιστρέψει στο τραπέζι και να σε φασίε. Ή όταν όταν να φεύγει και... να πηγαίνει για τσιγάρα και να του γράφει και να έχει <laughs> ένα τέταρτο εκτό. Όχι, Το κεφάλι μου. παίζω 8 ώρε. Βοήθεια. Όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί τουλάχιστον σε μένα, όσε φορέ έχει συμβεί αυτό, είτε σαν παίκτρια είτε σαν GM, ε, το πάρτι απλά άρχισε να κάνει αρπή μεταξύ του. Και ήταν ε, τόσο δοσμένο που ναι. σε φάση, Παι, παιδιά, ε, θα προχωρήσουμε. <laughs> Κρίμα να το χάσεις όμως και να είσαι για τσιγάρα όλο το ζουμί. Εντάξει, μωρέ. Από κάπου που υπάρχει, Δεν γίνεται. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μακριά εντελώ, ρε παιδί μου. Έχω πάει να πάρω κοκακόλες και τους έχω αφήσει σπίτι μου. Α, οκ. Και γύρισα και με κοιτάγανε με ένα ύφος θα σε σκοτώσουμε. Τόσο χαρούμενοι όμως. Ωραία λοιπόν. Ε, οπότε μιλάμε, μιλήσαμε ε, πολύ για το Session Zero. Μιλήσαμε για το τι συμπεριφορέ ενθαρρύνουμε και πώ μπορούμε να το επικοινωνήσουμε αυτό σε παίκτε. Να υπάρχουν κάποιοι κανόνε, α πούμε, απαράβατοι, άμα θέλουμε. Μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν είναι καλέ συμπεριφορέ και είναι καλό να μην τι ενθαρρύνουμε, όπω ε, το PRP που λέμε. Ε, μιλήσαμε για του πολύ αυστηρού κανόνε, α πούμε, που κάποιοι βάζουν, το Red Rule και το Black Rule. Και τη, το μεγαλύτερο που είναι για μένα η αξία της συνένεσης, δηλαδή να, να, ξέρει το τραπέζι σου, τι θα συναντήσει στο campaign που θα παίξει, με τι θα έρθει αντιμέτωπο σαν άνθρωπο, σαν παίκτη δηλαδή και σαν χαρακτήρα, και άμα είναι πρόθυμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ναι, γενικά τι να περιμένουν, ρε παιδί μου, και να είναι όλοι στην ίδια σελίδα, να είναι όλοι συντονισμένοι. Από εκεί και πέρα, θα έχει συμφωνήσει με το Session Zero και όλα καλά, α πούμε, και όλα ανθυρά και πας να παίξεις το πρώτο παιχνίδι αμέσως μετά από το Session Zero και συναντάς κάποιες ανεπιθύμητε, ανεπιθύμητες, ας πούμε, ε, συμπεριφορές. Πώς τις σταματάς αυτές τις συμπεριφορές, ας πούμε, σαν DM. Με έναν ευχάριστο πάντα τρόπο για να μην χαλάσεις το immersion και το, τη διασκέδαση, ας πούμε, των παικτών. Θεωρώ ότι μπορείς να πλάσεις το story έτσι ώστε να μην ενθαρρύνει το, στο λένε το trigger point του, να το αποκαλέσω, Αυτό του παίκτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα δηλαδή. Ίσως ε, χρειαστεί να κάνεις στο story κάποια, ε, κάποιες ανακατανομές, ε, κάποια πράγματα που χρειάζεσαι να τα φέρεις μετά, να τα φέρεις πιο πριν. Τέλος μικρά πραγματάκια εντάξει, δεν είπαμε να χαλάσει και ολοκληρή ιστορία για κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι άμα κάνεις κάποια tweaks για να ενθαρρύνεις πτυχές, ας πούμε, άλλες που μπορεί να, τον, να φέρουν αυτό το παίκτη σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση, να είναι ένα βήμα που ενδείκνεται. Να μην επιβραβεύεις δηλαδή αυτό που κάνει, αλλά αντίστοιχα να ενθαρρύνεις τα καλά που κάνει. Ακριβώς. Και να του δίνεις εμ, hooks που θα χρησιμοποιήσει άλλε του ικανότητες ε, για να τα πετύχει. Ας πούμε, άμα είναι ένας ε, power player σε υπερβολικό βαθμό, να τον βάζεις σε τυράκια που θα ενθαρρύνουν τα, τις υπολογιστικέ του ικανότητες, τι ικανότητες του RP, τέτοια πράγματα, ή τα, τα μη δυνατά του stats, ας πούμε. Mm το να τον, δηλαδή, το να το δίνει σε αυτό που θέλει και να τον σέβεσαι και σαν παίκτη. Ακόμα και όταν η συμπεριφορά του μπορεί να ενοχλεί το τραπέζι ή εσένα ή οποιοδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω για σένα. Πράγματι, γιατί. Όπω είπαμε και πριν, για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Το κάνει για να διασκεδάσει. Όπω και όλοι στο τραπέζι. Οπότε, άμα διασκεδάσει αφήνοντα ταυτόχρονα πίσω του ότι είναι κακή συνήθεια, profit για όλους. Ακριβώ, mm. Ακριβώς. Τον βοηθάς δηλαδή να αφήσει πίσω το σημώ, αυτή την α, κακή συνήθεια. Έχεις κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, ή δεν ξέρω κάποια τακτική που μπορείς να μας αναφέρει αναφέρεις παραπάνω. Συνήθως φτιάχνω από πριν ε, για τον ε, κάθε παίκτη, έχοντα καταλάβει τι παίζει από το Session 0 ε, ή το Session 1, φτιάχνω από πριν κάποια storylines που τσιγκλάνε τα αδύναμά του σημεία, ας πούμε ή ξέρω ότι α, να κάνει αυτό που ίσως ε, έρχεται ε, σε αντίθεση με την κακή έννοια με κάποια άλλα μέλη του τραπεζιού, οκ, okay, θα τον βάλει να κάνει το άλλο. Ωραία, mm. ναι, επειδή λένε οι παίκτες πάντα τι περιμένουν και τι θέλουν και τι τους αρέσει στο Session Zero, το, το υπολογίζει, ας πούμε, εκεί. Ναι, ναι. Και επίση, το τι λένε είναι κάποιε φορέ το λιγότερο. Είναι το τι θα κάνουν. Γι' αυτό λέω και μετά το πρώτο. Γενικά, εντάξει, στα πρώτα sessions βασικά η ιστορία μου πάντα είναι full εύπλαστη. Δεν υπάρχει σ' τίποτα γιατί υπολογίζω ότι τα πάντα θα αλλάξουν με τυράκια που θα αποκτήσουμε στα πρώτα δύο-τρία sessions. Ε, Οπότε ναι, εντά, μην... για το δικό μου τρόπο τουλάχιστον αυτό είναι εύκολο. Ναι. Ε, Άγγελε, θες να, θες να μας πεις και εσύ ε, κα, κάποια αντίστοιχη εμπειρία σου. Ναι, η... συμφώνω πλήρως με την ποιότητα. Ε, ρε παιδί μου, αυτό άμα γίνει μια- δύο φορές κάτι στο τραπέζι, ξέρω, και κάποιο που έχει κάνει κάτι ακραίο, εντάξει, το συγχωρεί προφανώ. Δηλαδή, όχι άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη, ξέρω εγώ. Και οι DMs, έτσι. Εγώ έχω σκοτώσει παίχτη κατά λάθο από υπολογιστικό λάθο. Και μου σε φάση πακ. καλά, όλοι μα την έχουμε κάνει αυτή τη βλάβη. oh shit. σκόνη, αυτό θα σας πω πέφτει μαγείρεμα πάρα πολλές φορές Καλά, έχω, εννοείται. Έχω θελήσει εννοείται. Να, να υπάρχει μπροστά μου ξέρεις αυτό που είχαν παλιά, το χαρτόνι το, το τεράστιο να κρύβει τη φάτσα μου γιατί βλέπω τα ζάρια μου και γουρλώνω τα μάτια και εκεί οι παίχτε καταλαβαίνουν ότι όχι, θα, θα, θα γίνει GM intervention. <laughs> <laughs> GM uh, Armored. <laughs> Αλλά <Αυτό. laughs> Αλλά μετά από, πέρα από αυτό συμφωνώ φουλ με ό,τι Ναι, ότι ας πούμε το, το παίρνει με, με το μαλακό, να δεν πω. Ότι πας σε, με σεβασμό, μάλλον, πρώτα απ' όλα. Και... Πά παράλληλα με τις mm. πτυχέ του χαρακτήρα του, βασικά. Ναι. Αυτό. Σέβεσαι το τι θέλεις, απέκτη, το τι περιμένει ναι. να δει από το session σου και το τι mm. θα τον ευχαριστήσει, ας πούμε. Και επιβραβεύεις α, αυτές τις καλές πτυχέ, ας πούμε, και αγνοεί τις κακές. Ναι, εντάξει. Ωραία. Όλοι έχουμε ups and downs. Σίγουρα, σίγουρα. Και μάλιστα, αν το υπόλοιπο πάρτι είναι OK ε, και είναι μια γροθιά και έχει καλή συνεργασία με το GM, μπορεί και να αφήσει μια συμπεριφορά ψηλό SI, γιατί ε, καταλήγει να συνεργάζεται από το peer pressure και μόνο. Mm. Οπότε yeah, ξέρει. Το ιδανικό είναι, είναι το να κάνει, το, το κόψει, το το κόψει το το στο πρώτο ή στο δεύτερο. Mm, Αλλά αν yeah. δεν, πολλέ φορέ τον κάνει το πάρτι και απλά το πάρτι mm. τον φέρνει μαζί του. Και απλά μετά είναι ένα minor πράγμα που. Οκ, okay, θα παίξει λίγο αρπή που διαφωνεί. Ε, μέχρι. Ναι, απλά, απλά ένα quirk μετά από ένα σημείο. Ναι, ναι, ναι. ναι ότι α πούμε. Και δεν είναι μόνο στο χέρι του, του DM να το διαχειριστεί, είναι και στους, στην προσωπική ευθύνη των παικτών να τον συμπεριλάβουν αυτό το παίκτη που μπορεί να έχει μια αρνητική συμπεριφορά, να τον βοηθήσουν να, να, το ξεπεράσει και να ασχοληθούν με κάτι άλλο, να μην την τονίζουν τόσο αυτή τη συμπεριφορά και να τονίζουν άλλε καλύτερε. Και να έχουν έτσι μια ωραία έτσι, συνεργατικότητα και να ρέει το παιχνίδι άνετα. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι στο τραπέζι έχουμε την προσωπική μας ευθύνη να φερόμαστε όριμα, με αξιοπρέπεια, ξέρεις. <laughs> τα αυτονόητα που λέμε ότι είναι αυτονόητα, πολλές φορές δεν είναι αυτονόητα εκείνη την ώρα. Πολλές φορές, ξέρεις, είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, θέλουμε να παίξουμε, θέλουμε να περάσουμε καλά και μπορεί κάτι να μας ξεφύγει. Ισχύει. Mm. Και μιλώντας για πράγματα που ξεφεύγουν, ε, τσά! Να μιλήσουμε για... Oh God. <laughs> Ρε ψήματα, <τάξε. laughs> <laughs> Να μιλήσουμε για ε, κάποιες μεγάλες λέξεις. Το bleed in και το bleed out. Τι είναι το bleed in και το bleed out. Άγγελε, πες μας εσύ. Ε, το θα πριν μισή ώρα την αφαιρωρή yeah. ε, ε, Από ό,τι κατάλαβα είναι το... Τα ενδοπροσωπικά των παιχτών in και out of game. Mm -hmm που μου φαίνεται πολύ περίεργο με αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι είναι λόγος να να σταματήσεις το gaming εκείνη την ώρα και να μιλήσεις out of character και GM και παίχτες δηλαδή το να γίνει κάτι in character mm. και να βγει από το παιχνίδι και να αρχίζεις να μιλάς άσχημα στο φίλο σου το βρίσκω πολύ άσχημο και δεν έχει και νόημα είναι καλό πάτωμα δηλαδή για σένα να σταματήσεις το παιχνίδι και να πεις πει. Ναι, εκεί, εκεί, εκεί ναι. Εκεί ναι. Mm. Λοιπόν, ας το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Μια και ο Άγγελος το μάθε πριν μισή ώρα. Ναι, ισχύει. Είναι your, domain. Δεν είναι, δεν είναι κάτι που ε, δεν, δεν το ήξερε όμω έτσι. Απλά δεν το είχαμε βάλει σε λέξει, μάλλον. I, τώρα. I wasn't familiar with the terminology, actually. actually. <laughs> 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 ναι, είναι μου κάτι που όλοι το έχουν συναντήσει. Αυτό το να γίνει κάποιο ναι, στο ναι. παιχνίδι, να τσαντήσει τον παίκτη, να βγει έξω από το παιχνίδι και να πλακωθούν δύο φίλοι. Ή να είναι από πριν πλακωμένοι δύο φίλοι και να το φέρουν στο παιχνίδι και να σφαχτούν οι χαρακτήρε του. Ναι, ναι. Συμβαίνει. Αυτό είναι το bleeding και το bleed out, αλλά δηλαδή, δεν του έχουμε δώσει ε, όλοι ονόματα. Αλλά σίγουρα τα έχουμε αντιμετωπίσει όλοι στα τραπέζια ναι. μα και σαν παίκτε και σαν GMs. Και α το αναλύσουμε λίγο παραπάνω με τη Γιώτα, η οποία μα έφερε το. Την τερμινολογία στο τραπέζι μας. Την <laughs> τερμινολογία, εξαιρετική <laughs> γλωσσοπλαστική. <laughs> Βουάου. Wow. Είδες, είδες, πώς τα λέω. <laughs> Πες μας λίγα παραπάνω για το bleed in και bleed out. Λοιπόν, και εγώ θα συμφωνήσω ότι κάπου εδώ βάζω το όριο. Έστω ε, ότι ναι, ωραία, καλό είναι όλοι το ιδανικό βασικά, γιατί δεν το κάνουμε πάντα, να τα λύνουμε με έξυπνο ΑΡΠΗ και έξυπνα του ήξου το παιχνίδι και να μην διακόπτουμε τη ροή. Αλλά πραγματικά κάτι τέτοιο, άμα το αφήσει, τα δηλητηρία σε όλα. Mm. Αυτό πιστεύω. Άμα το αφήσει, απλά γίνεται χειρότερο. Δηλαδή. Και στο, εντάξει, στο, στα RPG, τα tabletops, δεν το έχω συναντήσει τόσο το bleed in, πολύ περισσότερο το bleed out. Να γίνονται δηλαδή ολόκληρε συζητήσει ε, για το γιατί σε εκείνη τη ζαριά έφερε τόσο. ή σου πέσε κάτω και έχει φέρει καλύτερο αριθμό, γιατί δεν το άφησε και το ξάριξε <laughs> στο τραπέζι, α πούμε. Ε, μου φαίνεται yeah. παιδιάστικο πραγματικά να κάθεστε, να διαφωνείτε ας πούμε, για αυτά τα πράγματα μιλάω μεταξύ στο δεύτερο πρόσωπο ξαφνικά. Μιλάω σε... Σαν ζιέν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά συμβαίνει όταν είσαι μέσα στο παιχνίδι και τόσο πολύ ενδιαφέρεσαι και τόσο πολύ το αγαπά, α αυτό που κάνει και είσαι τόσο προωμένο. Συμβαίνει ότι μπορεί και δεν μπορεί κάποιε φορέ να ελέγξει τη συμπεριφορά σου κάποιε φορέ. Και είναι καλό κάποιο εξωτερικά να σου, πει, να σου θυμίσει ότι ηρέμησε. Είναι παιχνίδι, είναι ζαράκια. Δεν είσαι τέλη και Μπομπ. Sorry. <laughs> όχι, όχι ρε, Μπομπ. Ναι, αλλά τότε. Κάπου έχει αποτύχει το debriefing του παιχνιδιού. Ναι, ναι, σίγουρα. Ή φταίς εσύ. Ή φταίει τελικά αυτός που το κάνει. <laughs> ναι, συμβαίνει, Γιατί, ωραία. Δούμε, ωραία, μετά ο, στο τέλος του παιχνιδιού δεν θα τα συζητήσεις. Ωραία, θα το πεις μία, άντε δύο, θα κάνεις και ένα πατ-πατ στην πλάτη του φίλου σου γιατί του κρατά μανιάτικο για κάτι που έγινε σε ένα παιχνίδι. Αυτό τα κάναμε στα πέντε μα. Ναι. Ναι, είναι εκείνο το, παιδάκι που έχει τι δυνάμει, αντιγράφω τι δυνάμει σα, αυτό το πράγμα. Του σου πετάω λέιζερ. Έχω ασπίδα για τα λέιζερ. Σε χτυπάω με σπαθί, έχω ασπίδα για τα σπαθιά. Νομίζω αυτό το πράγμα, αυτό το sensation έχει μετά. Έχει... Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ο παίκτη που ξεφλίζει όλο το βιβλίο και κολλάει ποντάκια από παντού. <laughs> <laughs> ε, Παρεμπιπτόντω, ε, έχει κάποια συσχέτιση το bleed in, το bleed out με αυτό που λέμε metagaming. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Νομίζω είναι ξεχωριστά. Είναι Α, Αχ, βεβαίω. Ακουμπιόνται λίγο, ας πούμε. Ναι, κατά τα του... Αμάν ρε, Άγγελε, αμά... <laughs> πάντα εκεί πρέπει να το πηγαίνεις. Μόρι μαλακό, εσύ το Προς τη χάντρα. Εγώ νόμιζα ότι δεν ξέρω, την έλεγε επειδή είσαι λαϊκιά. <laughs> καλά, πέρα από αυτό. Καλά, δεν πέρα από <laughs> σε παρακαλώ, είσαι κουμπή, κοπέλα μου. Πώς θα ξέρω εγώ, τι φασιολογία είναι αυτή. Αχ, <laughs> <laughs> uh, ε, Ωραία. Ε, πες, Πε, Άγγελε, πρώτα εσύ, λοιπόν. <σπάει> για να όχι, όχι, πάρω όχι. Θέλω, να ακούσω, θέλω να ακούσω. Γι' αυτό. Δεν... <σπάει> <δε>. Ωραία. <σπάει> θεωρώ ότι είναι αλληλένδετα. Καταρχά, θεωρώ ότι το bleed και το bleed out είναι μια μορφή metagaming. Γιατί τα δεδομένα εκτό του παιχνιδιού τα οποία επηρεάζουν το παίξιμό σου. Mm. Ε, και επίση το metagaming έχει μια αρνητική χρειά. Χρησιμοποιεί πράγματα που γνωρίζει εκτό. Χαλά και το παιχνίδι των υπολείπων κερδίζεις ένα leverage, ας πούμε, διαφορετικό από το υπόλοιπο πάρτι. Οπότε, ναι, χαλάς τη διάθεση, παίζεις με διαφορετικό τρόπο, υπονομεύεις την ενότητα του πάρτι, Και αυτό πιστεύω ότι εφάπτονται. Mm. Με τα gaming, δηλαδή, για σένα είναι... Μάλλον να κάνει πράγματα εκτό παιχνιδιού και να μιλάς για πράγματα εκτό παιχνιδιού τα οποία επηρεάζουν το παιχνίδι, α πούμε. Να φέρνει πράγματα απ' μέσα, περίπου όπω είναι και το bleeding, bleed δηλαδή. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί πάλι το ίδιο. Άμα έχει μάθει μια πληροφορία την οποία επειδή την άκουσε, α πούμε, τυχαία. Επειδή mm. είσαι ένα bystander, ενώ παίζανε κάποια άλλη χαρακτήρε. Και μετά τη χρησιμοποιεί, στην το ίδιο πράγμα. Επηρεάζει το παιχνίδι σου. Mm. Ναι. ναι, απλά μ, δεν ξέρω. Το Blinding ίσω το χρησιμοποιούν πιο πολύ για παρεξηγήσει, ίσω. Δεν ξέρω. Έτσι το έχω στο μυαλό μου εγώ, ισχύει ή ίσω και το Bleed In αναφέρεται περισσότερο σε συναισθήματα και το metagaming είναι σε πληροφορίε. Ναι, μπράβο, στο τεχνικό <Το> ασφαλώ. Εγώ αυτό, είχα στο μυαλό μου, αλλά με έπεισε από αυτό <Το> οπότε. <Το> Πε μα, Ρε Άγγελε, τι είχε στο μυαλό σου. Εγώ στο μυαλό μου ότι ξέρει, το Meta Knowledge, ρε ότι ξέρω ακριβώ τι, τι, damage κάνει αυτό, τι κάνει αυτό το spell, Αλλά τώρα ναι, όντω. Δηλαδή, αυτό που είπε η Γιώτα, ότι το, bleeding, το bleed in και το blind out είναι πράγματα που δεν ξέρουν χαρακτήρε. Οπότε είναι μέτα. So, ναι. Νομίζω όντω να επιβλέπεται. Sold. <laughs> Ωραία. <laughs> Άρα, δηλαδή, το bleed-in, bleed out και το metagaming είναι κάτι που, από ό,τι καταλαβαίνω για εσά και για μένα δηλαδή, είναι κάτι το οποίο αξίζει να διακόψει το παιχνίδι, να πει Όπα, όπα, σταματάμε, α πούμε. Γιατί το ρίσκο του να μολυνθεί το παιχνίδι με το να το κάνει, ξέρει λίγο διακριτικά, Όπω και το να πατήσει τη συνένεση. Και για, για μένα και αυτό μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Ότι είχαμε συμφωνήσει ναι. κάτι στην αρχή, είχαμε συνενέσει κάτι και κάποιο το πάτησε. Νομίζω αυτά τα τέσσερα πράγματα αξίζει να διακόψει το παιχνίδι για να τα σταματήσει, έτσι. Ε, για μένα όχι τόσο στο meta-knowledge. Ε, περισσότερο θα, ναι, θα ρίξω ένα dirty look, ρε παιδί μου. Σφασικό αυτό, <laughs> <laughs> ή, θα, ή θα το αγνοήσω ή θα πω, αναλόγω πόσο σημαντικό είναι, άμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πω, ναι, δεν το ξέρει αυτό. Ναι, ή θα πετάξει κανένα ζάρι, πούμε, στο κεφάλι κάποιου. Εγώ στο Από αυτά που, που knowledge... τα κάτωτα, μεγάλα. Αχ, ναι, θέλω ένα. Δεν έχει ένα <laughs> <laughs> Εγώ σχέδω. στο μάτι ε, 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 <laughs> Knowledge, α πούμε, άμα έρθ, έρθει και μου ρίξει το συγκεκριμένο σπέλ που ξέρει ότι θα κάνει κακό στο συγκεκριμένο τέρα, ε, θα ξέρει και το συγκεκριμένο τέρα το να πει Επειδή για κάποιο λόγο ξέρει τα δικά του, θα ξέρει και τα δικά σου. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Watch me go crazy. Go crazy. <laughs> <laughs> και μετά θα το ξανακάνει. Μπράβο, να του βάλει μια επίπτωση όπου χρησιμοποιεί το meta-gaming, τσουπ μια επίπτωση και μέσα στο παιχνίδι. Α πούμε, θα το ξανακάνει μετά. <laughs> να βλέπει το meta-knowledge μπορεί και να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για να κάνει περισσότερα πράγματα μέσα στη μάχη, στο αρπί οτιδήποτε. <laughs> Ενώ τα υπόλοιπα είναι ξεκάθαρα αρνητικά. <laughs> ναι, άρα αυτά τα τρία για εσά. Ναι. Ένα ερωτηματικό στο meta-gaming, αυτά τα τρία, δηλαδή bleed in, bleed out και ε, συνένεση, α πούμε. Ναι. Αυτά παράβατα που λέμε. Ναι. Ε, και για να τελειώσουμε, σιγά σιγά, θέλετε μήπως να μας αναφέρετε ως GMs και που παίζετε χρόνια και λοιπά. Έχετε παίξει διάφορα παιχνίδια, γιώτα κιόλας έχει παίξει πάρα πολύ Λάρτ, παιδιά, δεν το έχουμε αναφέρει, νομίζω, εδώ. θέλετε να μας πείτε παραδείγματα που έχετε χρησιμοποιήσει και εφαρμόσει στο παρελθόν. γιώτα, θες να αρχίσεις? Θέλω. Η θέση του... Να θέλω. Ε, λοιπόν, ωραία. Αρχικά στο τραπέζι μου εντό εισαγωγικών ε, θα υπάρχει αρωματικό κερί. Πολλέ ναι. φορές πολλέ φορές. Από εδώ και πέρα βασικά γιατί το δοκίμασα στο Call of Cthulhu και πιάνει. Δεν χρειάζεται Ου. να μυρίζει τόσο ωραία. Μπορεί να είναι και χάλια. Παιδιά, παρένθεση, ε, έχετε δει αυτά τα κεριά που μυρίζουν, το ένα ας πούμε είναι, έχει μυρωδιά σπηλιά, ξέρω εγώ και το άλλο μπορεί να έχει θάλασσα και λοιπά και μπορεί να, να μυρίζει σαν σπηλιά ας πούμε ο χώρος, δεν ναι, τέλειο, ε. ναι, 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 υπέροχο. Και θα σας πω τι βρήκα εγώ εδώ σε ένα convention. Βρήκα σαπουνάκια, παιδιά. Και είχε για την κάθε κλάση σαπουνάκι. Είχε το Ranger, ας πούμε, και τον Warlock και δεν ξέρω εγώ τι. Oh, και man. μυρίζανε τα σαπουνάκια όπως θα πίστευες ότι μυρίζει κάθε κλάση. Και όπως σου, 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 σου έβγαινε, ας πούμε, ο Ranger είχε μέντα και κάτι άλλα πράσινα, ξέρω εγώ. Ο Warlock είχε κάτι, ξέρω, spices και ήταν λίγο πιο μυστικιστικό, ας πούμε. Και, ξέρω. Δεν θέλω να μυρίσω το Barbarian. <laughs> Για κάποιο λόγο δεν είχαν βγάλει μπαρμπέρια. <laughs> είναι ένα, ένα με σπάγκο. <laughs> ναι, ξέρω. Ου, σκηνή, α πούμε. Και μυρωδιά από σκηνή και από δέρμα θα μπορούσε να είναι ο Βαρμπέριαν Ναι, ισχύει. <laughs> ναι, Αν με ακούτε, βγάλετε ένα τέτοιο κεράκι ή σαπουνάκι, σα παρακαλώ. <laughs> <laughs> το χρειαζόμαστε. <laughs> να, λοιπόν, στο κόλλο Κθούλου, το κερί που άναψα, δεν το άναβα ποτέ γενικά σπίτι μου μόνη μου, γιατί βρωμάει πατσουλί βρωμάει χειρότερα από άρωμα για Ε, ό, στα <laughs> 20, 20 όμω, το 1920 ταιριάζει. Ισχύει. <laughs> και εγώ στο κόλλο να ανάβω και για, Το κάνω πιο. πιο creepy. <laughs> <laughs> à, δεν έχω βάλει αρωματικό κερί ποτέ. Μ τώρα, όταν βγούμε ποτέ από την πανούκλα και ξανασυναντιόμαστε. <laughs> <laughs> Θα το δοκιμάσω. Μπορεί όντω να αλλάξει την ατμόσφαιρα. Και η ατμοσφαιρική μουσική, βέβαια. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά γενικά μου αρέσει και το κόνσεπτ τη ε, φλόγας φλόγα πολύ. Τώρα, με αυτό το περιστατικό που μου είπατε πριν, αυτό θα ακούγεται πολύ ωραίο. <laughs> PTSD. <laughs> <laughs> Αλλά <laughs> α πούμε, το ιδανικό θα είναι σπίτι με τζάκι, ρε παιδί. Με αυτό δεν έχει τζάκι, έχει κεράκια που κάνουν πιο έτσι γλυκιά την ατμόσφαιρα. Ναι. Ή το άλλο που είχα κάνει, όταν δεν είχα τζάκι, είχα βάλει στην τηλεόραση να παίζει μια φλόγα <laughs> Δεν είναι άσχημο, είναι πολύ ωραίο. Και το τρίξιμο είναι... Α, επίσης πολύ ωραίος background ήχος για session. Είναι το τρίξιμο της φωτιάς, τρίξιμο ξύλων, βροχή και ναι. τέτοια. Δεν είναι απαραίτητο να έχει μια μουσική. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλά όντως και στο YouTube να βάλεις να Είναι πολύ πολύ ωραία. Ε, τι άλλο θα κάνεις? Ε, ωραία, πέρα από τα... Αυτό να δημιουργείς την ατμόσφαιρα, την real life, την απτή λέμε τώρα. Mm. Μεταξύ των παικτών τώρα θα φροντίσω από το session zero ε, να γίνει αντιληπτό. Και αν δεν γίνει αντιληπτό θα, θα το πω κιόλα κανονικά στο μιλτό. Ότι θέλω να υπάρχει παιδί, μια ελευθερία έκφρασης απόλυτη και μεταξύ των παικτών και προς την GM. Mm. Δηλαδή, Σεβόμενοι ο... πάντα του κανόνε που έχω θέσει εξ αρχή, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι άμα ενθαρρύνω αυτή την, την εμπιστοσύνη, θα γίνω και πιο εύκολα αντιληπτέ πούμε, τυχόν ανεπιθύμητε συμπεριφορέ. Ναι, ναι. Μπράβο. Δηλαδή, κάνε ό,τι νιώθει. Να σέβεσαι πάντα του κανόνε, α πούμε, του αυστηρού. Και ε. να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε κιόλα. Ε. Και να ξέρουμε και τι θέλει, α πούμε, εσύ από το παιχνίδι. Και πώ παίζει ναι, ναι. και τι σου αρέσει. Mm. Και ε, κάτι που αναφέραμε πριν, δεν ξέρω, τι άλλο θα πέσει στο τραπέζι, Γιώτα, πέρα από κεράκια. Φάει. Παιδιά, <laughs> <laughs> είμαι, είμαι χώστες. Άμα δεν έχω κάτι να προσφέρω, νιώθω άσχημα. Θα yeah. είμαι η πρώτη που θα πω να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Yeah. Και, και θα είμαι οριακά θα, θα έχω τύψεις. Να, να παραγγείλω εγώ για όλους σας. Ναι, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει φαΐ και πρέπει οι άνθρωποι να το τρώνε το φαΐ να αφήνεται το πατατάκι να πανιάσει κρύβα είναι, δεν είναι δυνατόν. δεν είναι ναι ποτπουρί, τα έχω βάλει στο τραπέζι για να τα φάτε. Πραγματικά. Αγγελε, εσύ τι κάνεις άλλα για να προετοιμάσεις, ας πούμε, το Session Zero, αλλά και εσύ κεράκια. Τις καλές εποχές που βρισκόμαστε με κόσμο πηγαίναμε για καφέ πριν παίξουμε το πρώτο σενάριο. Πήγαμε για καφέ. Το session zero δηλαδή γίνονταν σε μια συγκεκριμένη καφετέρια. Ου, Καθό... gaming καφέ, έτσι. Ναι, right. καθόμασταν εκεί και αρχίζαμε και λέγαμε, ξέρω εγώ, πώ θα είναι. Το, σενά... το session zero το κάναμε σε μια καφετέρια, ξέρω εγώ. Mm. Και στο πολύ χαλαρό, παιδί μου, το. Το ήρθε να παίξει ο καθένα, το πώ θα είναι ο κόσμο, ξέρω εγώ, και η ιστορία. Και λέγανε και οι παίχτε ρε παιδί μεταξύ του ότι εγώ θα αυτό. Α, να κάνω εκείνο για να κολλάνε χαρακτήρε μα. Οπότε γίνονταν κάπω έτσι στο Season Και μετά στο real life κομμάτι ήταν το, ξέρει, ε, θα σου δώσω το θα σου δώσω φούτερ μου για να νιώσει χαλαρά γιατί θα κάτσε εδώ μέχρι μεθαύριο. <laughs> και ναι, παιδιά, ξα... καταλήγω κι εγώ στο πολύ φαΐ ναι. και για μας τα πρεζάκια πολύ τσιγάρ. Να, να είναι ένα ευχάριστο τραπέζι γενικότερα, να μυρίζει ωραία, να έχει ωραία μουσικούλα, ωραία ατμόσφαιρα, να ναι, υπάρχει ναι. φαΐ, να, να υπάρχει... Μπράβο, να υπάρχει μια κοκακολίτσα, κάτι, να είναι ένα, ένα, ωραίο ευχάριστο περιβάλλον. Το οποίο ένα ευχάρισμα... κάτι. Είναι σουκουλετάκι. <laughs> <laughs> Παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, άμα πήξουμε στο πατατάκι, θέλει και γλυκό μετά. Να, να... Ναι, ναι, πάντα ναι, να υπάρχει ισορροπία. Και yeah, ξεκινάμε βασικά να λέγω πόσο θα κρατήσει. Άμα είναι μεγάλο session και είναι ολοήμερο, θα πάει σε ένα πρωινούλι πρώτα, μπισκοτάκι και yeah, κάτι. κάτι. Θα έρθει το αλμυρό ξύ... και μετά θα έρθει το πιο σοβαρό γλυκό πρωινό σοκολάτα. Oh, oh, oh. Πρέπει να οργανώσουμε παιδιά, όλοι εμεί οι πεινασμένοι, ένα τέτοιο session. Όχι, δεν είναι. Άλλο ένα σκοπό καιρό. Το παίξαμε intellectual στην αρχή, αλλά ναι, και <Ωραία>, καταλήξαμε. <laughs> Όχι, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Πολλέ φορέ οι άνθρωποι είναι απλά τσαντισμένοι επειδή πεινάνε. Το έχετε σκεφτεί. Όντω. Πόσε φορέ εγώ τσακώνομαι, α πούμε, με τον σύντροφό μου και κάθόμαστε και το σκεφτόμαστε και στην ουσία απλά πεινάμε, ρε παιδί μου, και οι δύο και έχουμε νεύρα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι φαγωμένο όταν παίζει. Μεγάλο πράγμα. Και επίση, το ενώνει του ανθρώπου, ρε παιδί μου, το, το. Food cheer, που έλεγε και Tolkien, θα ντραπεί ο άλλο μετά να κάνει μαλακία. Άμα δεν έχει τα ναι. Καταρχά, το το σε κάνει να κάνει φίλου. Δηλαδή, είναι εκεί που θα πει σε κάποιον. Γιατί έχουν καταλήξει το τέλο πάντων. Θα πει σε κάποιον πάμε για γραφέ και θα πα για φαΐ και μετά θα πηγαίνει συνέχεια για φάιμα με αυτόν και θα γίνει την καλύτερη φίλη που θα μαζί. Ναι. Ή α πούμε ε, σε ένα πάρτι που κάποιο θα τρώει κάτι φανατικά στο τραπέζι και θα συμφωνεί και ένα άλλο και θα είναι best buds, ξέρω εγώ. मαι, και ναι, κάποιο ναι, θα διαφωνεί ναι, ναι, ναι. κάθετα, θα τον μισήσουν, θα γίνει μπλυντίν. <laughs> <laughs> τι τι βούπια πριν και γιατί παίρνουμε μόνο αυτά, ξέρω εγώ, επειδή αρέσουν σε εσά και. Ε, <laughs> τώρα θα σε σκοτώσω επειδή. <laughs> <laughs> επειδή πήρε αυτά τα πρίγκλι και δεν πήρε τα άλλα που ήθελα. Αχ, τι γλυκούλα διαφωνία. Με αρέσει πάρα πολύ αυτό Όπως σου λέει γιατί το πήρε αυτά, Επειδή ξέρει ότι αρέσουν στον τάδε. Όμορφε. Yeah. Oh, <laughs> okay. ωραία. Και, και αφού τα έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά και έχουμε αυτή τη θετική τέτοια, ε, τι άλλα, τι του λέτε, ρε παιδί μου, σε αυτό το session, εσεί προσωπικά, α πούμε. Τι... Είναι, είναι κάτι άλλο, α πούμε, που λέτε, ή τα έχουμε καλύψει με τα προηγούμενα. Έχει την initiative. Στο session <laughs> zero initiative. Ε, ναι, δηλαδή πρέπει να του τρομάξει και λίγο. Έτσι, του λε, ρίξτε initiative και το λήγουμε εδώ. Ναι, ξέρει. <laughs> <laughs> Διαφορά, <laughs> ένα ένα ένας έχει ξεκινήσει σενάριο έτσι. Καθόμαστε και μας ρίξει την initiative. Τι. <laughs> 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 Καλά, όταν σου λέει στο... το ρίξει Initiative. και σου λέει γράψτε το, θα το χρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά. Πω, <laughs> Ισχύει. <laughs> she... Πολύ ανθρωτικό. Oh Ωραία, oh άρα <laughs> <ς> <God> <notion> well, yeah, αυτά είναι, τα είπαμε όλα παιδιά, έτσι. Τα είπαμε, τα είπαμε. Τα ναι, καλύφθηκαμε. Τα είπαμε όλα, καλυφθήκαμε. Ε, αυτό είναι λοιπόν το επεισόδιο το Session Zero. Α, αγάπη και ειρήνη μην και σε βάζουμε παιδιά. <laughs> και θα πάει καλά το παιχνίδι, να παίζετε D&D, κάνει καλό. Από μένα καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Και από μένα καλησπέρα, καληνύχτα. <laughs> <laughs> καληνύχτα και από μένα. Οι κανόνε έχουν να πω κάνουν καλό. Μεγαλώνουν τη διασκέδαση. Φακ, <laughs> περίμενε. το κόψτε. Ποια είναι η καμερά μου. Πού να καμερά μου. Μαλάκα, λέξη θέλω να πω. Oh God.